Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που είναι ιδιαίτερα τιμητική. Για ένα θέμα και τη συγχαρητήρια και λες και για το σύνολο της πρωτοβουλίας που παίρνει η κομμούνα. Είναι μία και μία πολύ εξαιρετικές συζητήσεις και πολύ συνεκτικές στο σύνολό τους. Λοιπόν, υπάρχει, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, υπάρχει ένα stand-up κομικός στην Αμερική, ο Chris Rock. Κάποιοι από αυτόν τον ξέρουν, το ξέρετε. Ο οποίος κάποια στιγμή σε μία απίστευτα συμπυκνωμένη, το χιούμορ πάντα τα πετυχαίνει αυτά. Σε μια απίστευτη συμπυκνωμένη λοιπόν στιχομηθεία που κάνει τον εαυτό του, λέει, ακούω συνέχεια τους λευκούς να λένε, κάνουμε πίσω, χάνουμε, χάνουμε δικαιώματα, χάνουμε προνόμια, χάνουμε, χάνουμε, χάνουμε. Και το ερώτημα είναι, αν κάποιος χάνει, ποιοι τελικά κερδίζουμε. Αυτή σίγουρα δεν ήταν η μαύρη ποτέ στην Αμερική. Η ιστορία των μαύρων, των Αφροαμερικάνων στην Αμερική είναι μια ιστορία που έχει περάσει για πάρα πολλές δεκαετίες σε ένα καθεστώς σαφούς δουλοκρατίας, ένα. Δεύτερον, έχει περάσει συνέχεια σε μια προσωρινότητα, σε μια μεταβατική κατάσταση η οποία χτίζεται με πολύ αγώνα και αίμα ως προς την κατοχύρωση των φιλετικών δικαιωμάτων, των εργατικών δικαιωμάτων, των πολιτικών δικαιωμάτων και πάει λέγοντας. Και ακόμα και σήμερα, αφενός εξαιτίας των παραδόσεων που αναφέρθηκε και ο Πάνος στην πραγματικά πολύ αναλυτική και πολύ περιεκτική του τοποθέτηση, αφενός λοιπόν εξαιτίας των αγώνων οι οποίοι προηγήθηκαν και αφετέρου επειδή εν τέλει οι υποκουλτούρες, οι ιδεολογίες συνεχίζουν και υπάρχουν στην Αμερική μέχρι σήμερα και απλώς μπαλώνονται κατά καιρούς με διάφορες θεσμικές καλύψεις, αλλά μπαλώματα επί της ουσίας, παραμένουν άσβεστες. Θα ήθελα, επειδή ο Πάνος έβαλε πολύ σωστά ένα πολύ, ξαναλέω, ένα πολύ πλήρες ιστορικό πλαίσιο, θα ήθελα να αναφερθώ περισσότερα σε κάποια πράγματα που θα δημιουργήσουν περισσότερο κοινωνιολογικά, τα οποία θα δημιουργήσουν με έναν τρόπο το κοινωνικό πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγονται αυτές οι μάχες στις οποίες αναφέρθηκε. Δεν υπάρχει λόγος να προσθέσω τίποτα παραπάνω, πραγματικά ήταν σχολαστικότατος. Το πρώτο είναι το εξής. Πριν τον πόλεμο και πριν από την άνοδο των κοινωνικών κινημάτων στη δεκαετία του 60, υπάρχουν πρώιμα σημάδια στα οποία δημιουργείται για πρώτη φορά μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα μαύρη ταυτότητα. Και δημιουργείται ως καθ' αυτή. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτό είναι η αναγέννηση του Χάρλεμ. Η αναγέννηση του Χάρλεμ αναφέρεται σε μια περίοδο από τα μέσα της δεκαετίας του 20 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 30, στην οποία παρατηρείται μια τεράστια μαζική μετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων μαύρων από τις περιοχές του Αμερικανικού Νότου προς τις Μητροπόλεις και ιδιαίτερα στην Νέα Υόρκη και ιδιαίτερα, ακόμα περισσότερο, στην πόλη, στην υποπόλη του Χάρλεμ, και η οποία βεβαίως ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό και μετά με τα αποτελέσματα, τα ωφέλη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ως προς τις ΗΠΑ. Να θυμίσουμε όμως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ΗΠΑ βγαίνουν γεωπολιτικά αναβαθμισμένες, η επέκτασή τους αρχίζει και ανοίγει πλέον, αντικαθιστούν τη Μεγάλη Βρετανία σιγά σιγά ως η κυρίαρχη δύναμη στο προσκήνιο και βεβαίως η υπεριαλιστική φύση εκείνης της περίοδου του Αμερικανικού κεφαλαίου δημιουργεί εκτός των άλλων και θέσεις εργασίας στα μεγάλα μεταπολιτικά κέντρα. Αυτές οι θέσεις εργασίας ουσιαστικά ενθαρρύνουν μια μεγάλη εισρωή από τον Αμερικανικό Νότο των μαύρων. Και βεβαίως μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, από τη στιγμή στην οποία φεύγουν από τον Αμερικανικό Νότο, όπου ουσιαστικά είναι αόρατοι, είναι σκλάβοι μέχρι ακόμα και τότε, πάνε σε μια κατάσταση στην οποία συγκροτούν τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό ένα προλεταριάτο και μάλιστα και μηχανικό προλεταριάτο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι παράλληλα η ζωή μέσα στην πόλη αρχίζει σιγά σιγά και ξαναλέω σε συγκεκριμένες μόνο περιοχές, κυρίως στον Αμερικανικό αγορά, αρχίζει και δημιουργεί μια μεγαλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, η οποία είναι αδιανόητη για τους μάγους της ΗΠΑ μέχρι εκείνη την περίοδο. Συμμετοχή μέσα σε, όχι μόνο στην εργασία, αλλά και μέσα σε μεγάλους εργατικούς αγώνες. Και κατά μία έννοια τα πρώτα μικροαστικά, μεσαία στρώματα, αλλά κυρίως μικροαστικά στρώματα, τα οποία αναφέρονται στους Αφροαμερικάνους. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι η πολύ καθοριστική που συνδέεται με τη διαστρωμάτωση εκείνης της εποχής των
Μαύρον είναι και η τόνωση, η διαμόρφωση μιας καλλιτεχνικής, μιας πρώιμης καλλιτεχνικής ταυτότητας, κυρίως μέσω της μουσικής, της jazz και των blues. Είναι η εποχή στην οποία ο Duke Ellington και ο Betsy Smith αρχίζουν και εμφανίζονται στο προσκήνιο και δημιουργούν μια νέα τάση, η οποία επί της ουσίας γεννά στις επόμενες γενιές και το rock και το funk και τη show, πάλι πολύ μεγάλη έμφαση. Ο αγώνας αυτός δεν είναι αμυγός πολιτικός. Ο αγώνας αυτός είναι κυρίως πολιτιστικός αγώνας και προσπαθεί να δημιουργήσει μέσω της τέχνης μια πολιτιστική ανάταση μέσα στη μαύρη κοινότητα, η οποία να συνδέει το παρελθόν της Αφρικής, το παρελθόν των φοιτιών στον Αμερικανικό Νότο με τη ζωή του σύγχρονου μαύρου μέσα στην πόλη. Και να δημιουργήσει ένα συνεχές το οποίο λέει ότι παιδιά δεν βρεθήκαμε εδώ αυτή τη στιγμή. Υπάρχουμε και συνεχίζουμε και υπάρχουμε. Κάποια στιγμή ο Μάλκολμ Μέξ, σε μια ομιλία του, αργότερα βέβαια, είχε πει ότι δεν προσγειωθήκαμε εμείς το Plymouth Rock. Το Plymouth Rock προσγειώθηκε σε εμάς. Ότι με έναν τρόπο εμείς υπήρχαμε έτσι κι αλλιώς και στην Αμερική και στην Αφρική. Και μετά ήρθαν το δουλεμπόριο. Άρα υπάρχει πολύ μεγάλη έμφαση στην δημιουργία μιας ταυτοτικής συνείδησης όσον αφορά από πού προερχόμαστε, αλλά η ουδία σταματάει εκεί. Εντάξει, είμαστε εδώ και πλέον πάμε να δημιουργήσουμε κάτι δικό μας. Βεβαίως αυτό δεν γίνεται γραμμικά και δεν σημαίνει ότι δεν έχει όρια. Υπάρχει το παράδειγμα του Cotton Club, λογικά έχετε δει κάποια, μια παλιά ταινία του 1991, το οποίο ήταν ένα κλαμπ στο οποίο παίζανε μαύρη μουσική κυρίως για αποκλειστικά λευκό κοινό. Αποκλειστικά λευκό κοινό. Δεν επιτρέπονταν δηλαδή να υπάρχουν πελάτες μαύροι. Ωστόσο τα όρια της αναγέννησης του Χάρλεμ, του ρεύματος αυτού, αρχίζουν και διαφαίνονται πάνω στην οικονομική κρίση στο κράχ, όταν οι πρωτοβουλίες για τα δικαιώματα, οι πρώιμες, οι οποίες έχουν συγκριθεί με χαρακτηριστικότερο την Εθνική Ένωση για την πρόοδο των νέων χρωμών, έτσι λέγεται, Color People, εντάξει, η οποία έχει ιδρυθεί το 1909 και είναι από τις σημαντικότερες οργανώσεις, οι οποίες υπάρχουν ακόμα στην Αμερική, αρχίζει πλέον και προσανατολίζεται περισσότερο σε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εργασία, με την οικονομία, με τις κοινωνικές ταξικές ανισότητες και με έναν τρόπο αρχίζει σιγά σιγά και χάνεται και η σύνδεση ανάμεσα σε αυτό το ρεύμα και στα πραγματικά επίδικα, ας πούμε, των εργαζομένων αλλά και των μαύρων εργαζομένων ειδικότερα της περίοδου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μέσα στο Χάρλεμ να ξεκινάνε και να υπάρχουν βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε λευκούς εμπόρους και μαγαζάτες και σε μαύρους εργαζόμενους και καλλιτέχνες και έχει σαν αποτέλεσμα συν της άλλης να ξεκινάει τότε να παρατηρείται το πρώτο μεγάλο κύμα εξόδου των λευκών από τα κέντρα των Μητροπόλεων προς τα πράσινα. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο και στη Βοστόνη. Και μιλάμε τώρα αποκλειστικά για τον Αμερικανικό Βορρά, έτσι, για την βορειοανατολική ακτή της ουσίας. Δηλαδή αυτή που θέλουμε πάντα στο μυαλό μας την πιο προοδευτική κατάσταση. Μάλιστα, όσο και αν μας κάνει εντύπωση, ειδικά σε πόλεις όπως η Βοστόνη, ο ρατσισμός είναι μέχρι και σήμερα πάρα πολύ έντονος. Υπάρχει, σίγουρα αναγνωρίζεται, εντοπίζεται ιδιαίτερα τη δεκαετία του 80 και 90, αλλά υπάρχει ακόμα και σήμερα, όπου οι λευκοί ουσιαστικά λησμονούν τις εποχές στις οποίες μπορούσαν να πάνε στο κέντρο, όπου έμεναν οι παππούδες τους, οι μπαμπάδες τους, οι γιαγιάδες τους και δεν ξέρω ποιος άλλος, και τώρα δεν μπορούν πλέον να πατήσουν γιατί το 80% είναι μαύροι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, είδε ο Πάνος για πώς σπάει ο διακόπος στην δεκαετία του 50 και του 60, ξεκινάνε και γίνονται αγώνες. Η Ρόζα Πάρκς είναι προφανώς μια εμβληματική φιγούρα και όχι μόνο. Πώς γίνονται αγώνες για να σπάσει ο διαχωρισμός. Εγώ θέλω να αναφερθώ λίγο στο κομμάτι στο πώς οδηγούμαστε στο διαχωρισμό. Από τα τέλη του 19ου αιώνα αρχίζουν και εισάγονται σε πολιτείες, ιδιαίτερα του Νότου, διάφοροι τοπικοί νόμοι, οι οποίοι αρχίζουν και αναφέρονται πλέον με πολύ λιτό τρόπο σε λευκούς και έμπτρωμους. Προφανώς αυτό είναι ένα σκληρό, ένα κενό στην νομοθεσία, το οποίο πλέον έχει φτάσει στο σημείο να αναγνωρίζει ότι τέλος πάντων χωρίς δικαιώματα, χωρίς ισοτιμία, χωρίς, αλλά υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μέχρι τώρα ήταν εξαφανισμένοι στις φοιτείες κυρίως.
Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι περιορίζουν δραστικά την πρόσβαση στο εκλογικό δικαίωμα. Παραδείγματος χάρη, νόμοι οι οποίοι απαιτούν γραφή ανάγνωση από το εκλογικό σώμα, από τους φόρους, στο οποίο προφανώς στην εκπαίδευση δεν είχαν πρόσβαση οι ίδιοι μαύροι. Φόρος που να προϋποθέτει για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος την ύπαρξη ιδιοκτησίας ατομικής, την οποία προφανώς δεν είχαν οι μαύροι. Φόρος ψήφου, την οποία προφανώς δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά οι μαύροι. Έτσι, και μια σειρά από όρους οι οποίοι ναι, μεν θεωρητικά εισάγουν για πρώτη φορά στην νομοθεσία και άλλους ανθρώπους, έτσι, πέρα από το στερεότυπο του λευκού προτεστάτη, αλλά επί της ουσίας δημιουργούν διαβαθμισμένα τόσες περιορισμούς, οι οποίοι καθιστούν επί της ουσίας ακόμα και αυτό το δικαίωμα ανύπαρκτο. Καθοριστικό σημείο στη δημιουργία, στην νομοθετική και θεσμική ολοκλήρωση του διαχωρισμού στην Αμερική, είναι το 1896 υπόθεση του Πλεσί εναντίον της πόλης του Φέργιουσον. Του Φέργιουσον, ενδεχομένως να το θυμάστε, πριν μερικά χρόνια που είχε γίνει η δολοφονία. Σε αυτή την υπόθεση, το ανώτατο δικαστήριο, το 1896, το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ αποφασίζει και εισάγει για πρώτη φορά τον όρο διαχωρισμένη αλλά ίση. Αλλά διαχωρισμένη. Έτσι. Το 1909 ξεκινάει και, όπως είπα, ιδρύεται η Ένωση για τα, η Εθνική Ένωση για την Πρόοδο των Νέων Χρόνων, με ιδρυτή των, λίγα που γνωρίζετε, των κοινωνικών επιστήμων του Τεμπουά, που ασκεί κυρίως, προσπαθεί να εξαντλήσει τα νομικά περιθώρια για την άσκηση και την χρήση των δικαιωμάτων όπως αυτά υπάρχουν, άρα λέει για να προσφέρει νομική προστασία στους μαύρους. Η ουσιαστική αναστροφή του κλίματος ξεκινάει μετά τον πόλεμο και ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 50, όταν ξεκινάνε και γίνονται οι μάχες αρχικά για την εκπαίδευση. Θυμίζουμε βεβαίως, το είπε και ο Πάνος, ότι ο διαχωρισμός είναι πλήρης. Υπάρχουν εικόνες όχι μόνο στις οποίες μέσα σε λεωφορεία υπάρχουν θέσεις για λευκούς και για μαύρους, όχι μόνο υπάρχουν τουαλέτες για λευκούς και για μαύρους, αλλά υπάρχει μια φωτογραφία την οποία πραγματικά θα ξαναδεί, την οποία μπορεί να κοιτάξει ένα σινεμά και να δει, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα κλιμακοστάσιο το οποίο ανεβαίνει στο θεωρείο, μόνο στο θεωρείο και από πίσω για να μπορούν να ανεβαίνουν οι μαύροι, γιατί μπροστά δεν μπορούν να μπουν και δεν μπορούν να ανοίξει την πλατεία του κινηματογράφου. Θεμέλιο στην θεμελιώδης στιγμή στην ανατροπή αυτού του κλίματος είναι όταν το 1994 το δικαστήριο του Warren στην υπόθεση Brown εναντίον της εκπαιδευτική μονάδα της Topeka, ουσιαστικά κρίνει αντισυνταγματικές τον διαχωρισμό στην εκπαίδευση ανάμεσα σε λευκούς και σε μαύρους. Αυτό ξεκινάει μια σειρά από ακραία τραγελαφικά, αλλά δυστυχώς με πρόσφατες τις μνήμες στην Ελλάδα, με την υπόθεση με τα Κωνσταντινούπολη και το Ολόκαυτο και πάει λέγοντας, πολύ οικίες εικόνες, στις οποίες είτε οι σύλλογοι γονέων, είτε οι μονάδες εκπαιδευτικές αποφασίζουν να βοηκοτάρουν τα ενοποιημένα σχολεία. Ενδεχομένως πολλές φορές πλέον κλειδώνουν τα σχολεία και λένε αν δεν ανήκουν σε εμάς δεν θα ανήκουν σε κανέναν. Υπάρχουν απολύσεις καθηγητών οι οποίοι ενθαρρύνουν την ενοποίηση μέσα σε τάξεις και βεβαίως σαν ένα μέτρο ανάμεσα σε τις τακτικές να εφαρμόσουν τον νόμο πολιτείες, τον νομικό κεκτημένο του 54, υπάρχει και το λεγόμενο busing, δηλαδή η μετακίνηση μαθητών σε άλλες πόλεις, σε άλλες περιοχές, σε άλλα σχολεία από εκεί που μένουμε, προκειμένου να μην υπάρχει έτσι ένα εκρηκτικό κλίμα. Συμπληρωματικά με αυτό που είπε ο Πάνος, για το φοιτητικό, το αντιπολεμικό και το κλίμα των μαύρων. Τις ίδιες στιγμές υπάρχουν γενικότερα από το 1960, βιώνουμε μια τεράστια άνθηση γενικότερα των κοινωνικών κινημάτων. Θα σταθώ μόνο σε μερικά, προσπερνώντας το κίνημα για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων και το γυναικείο κίνημα, γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι αποτελεί ένα κομμάτι άλλης ενότητας, οπότε δεν θα σταθώ τόσο πολύ. Μια ιστορία η οποία ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε συχνά είναι το κίνημα για την κίτρινη δύναμη, κατά τη στιγμή με τη μαύρη δύναμη. Ο ρατσισμός τον οποίο αντιμετωπίζουν οι Ασιάτες μέχρι
ακόμα και μέχρι τον πόλεμο του Βιετνάμ, είναι από τις μεγαλύτερες άγνωστες ιστορίες και ταυτόχρονα από τις πιο σκληρές ιστορίες στις οποίες μπορεί να αφηγηθεί κανείς για καταλυσμό στη ΣΥΠΑ. Από το 1892 υπάρχει στην Αμερική, έχει εισαχθεί το Chinese Exclusion Act, το οποίο ουσιαστικά είναι ένας νόμος για τον αποκλεισμό των Κινέζων. Αυτό επί της ουσίας για πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ, μια χώρα η οποία θεμελιώθηκε πάνω στη μετανάστευση, μια χώρα υποτίθεται των ευκαιριών για όλους όσους θέλουν να εργαστούν σε αυτή, είναι ο πρώτος αντιμεταναστευτικός νόμος ο οποίος εισάγεται, έτσι, και ο οποίος απαγορεύει την εισρωή μεταναστών από την Κίνα. Και βεβαίως την ίδια στιγμή αυτό συμβαίνει γιατί θεωρείται πλέον ότι έχουν υπερπληθύνει οι Κινέζοι στη χώρα. Πώς έχουν υπερπληθύνει? Γιατί πολύ απλά από τα τέλη της δεκαετίας, από τα τέλη του 19ου αιώνα, με κύριο άξονα δύο σιδηροδρομικές εταιρείες, την Union Pacific Railroad και τη Central Pacific Railroad, αποφασίζουν οι ιδιοκτήτες τους να λύσουν το ζήτημα του πώς θα προλάβουν τις προθεσμίες και πώς θα μειώσουν το εργατικό κόστος, φέρνοντας Κινέζους απευθείας. Ο Κινέζικος πληθυσμός αυξάνεται, αλλά την ίδια ώρα που αυξάνεται στα εργοτάξια για τον σιδηρόδρομο, μειώνεται δραστικά. Υπάρχουν ακόμα αριθμοί των κτημάτων οι οποίοι πεθαίνουν από εργατικά ατυχήματα λόγω εξάντλησης ωραρίων, τα οποία ξεπερνάνε τις 16, 17, 18 ώρες τη μέρα. Είναι ανυπολόγιστος, μιλάμε για ένα μεταψήφιο νομερολογικά και είναι μια πραγματική εργατική γενοκτονία. Οι Κινέζοι μετανάστες πληρώνονται μόλις το 1/3 του μισθού των εργατών, των υπόλοιπων Αμερικανών. Δεν πληρώνονται τροφή και διαμονή. Και βεβαίως αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι η εντατικοποίηση της εργασίας είναι, νομίζω, είναι πολύ μαλακός όρος να το θέσω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εργασίες για το σιδηρόδρομο να ολοκληρωθούν 7 χρόνια πριν από το προβλεπόμενο. 7 χρόνια πριν. Φυσικά ο ορατισμός ενάντια στους Κινέζους αρχίζει σιγά σιγά, επεκτείνεται και σε άλλους τομείς. Υπάρχει φόρος 20 δολαρίων τον μήνα για την παραμονή τους στη ΣΥΠΑ. Απαγορεύεται να παντρευτούν λευκές και φυσικά απαγορεύεται να πάρουν κινητικότητα. Ο νόμος καταργείται το 1945, αλλά επί της ουσίας η μετανάστευση το 1943, αλλά επί της ουσίας η μετανάστευση ξεκινάει το 1965. Η επανεκκίνηση της μεταναστευτικής ζωής προς τη ΣΥΠΑ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης τον τεράστιο ρατσισμό τον οποίο βιώνουν οι Άπωνες κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και βεβαίως τις αντιασιατικές διαδηλώσεις την περίοδο του πολέμου του Βιετνάμ, συνολικά αντιασιατικές. Βεβαίως δεν μπορούμε να ξεχνάμε και τις οι κατακτήσεις οι οποίες πετυχαίνει εν τέλει το κίνημα είναι σημαντικές, ειδικά όσον αφορά την υγεία και την εκπαίδευση. Σε πολλές περιπτώσεις, δίνονται αποζημιώσεις σε ιαπωνοαμερικανικές οικογένειες οι οποίες είχαν εστερηθεί προηγουμένως την πρόσβαση στην παιδεία και στην εργασία. Και για πρώτη φορά στην δεκαετία του 60 ξεκινάμε και εισάγουμε στα πανεπιστήμια προγράμματα σε αρχικών σπουδών. Το καφέ κίνημα, δεν ξέρω καν, αναφέρεται στη βιβλιογραφία, ενδεχομένως δεν είναι και εδώ δημοσίως, αναφέρεται στην εισαγωγή για πρώτη φορά της Ταράσα, της κληρονομιάς δηλαδή, και βεβαίως αναφέρεται στους Μεξικανούς, στη ΣΥΠΑ, τους Τσικάνο. Τα αιτήματά τους είναι πάρα πολύ σαφή, είναι η εγγραφή τους στο εκλογικό σώμα, έτοιμα για ισοκατανομή του εισοδήματος και του πλούτου, δίγλωσσα εκπαιδευτικά προγράμματα στα ισπανικά και στα αγγλικά και πάει λέγοντας. Κεντρική φιγούρα στο κίνημα των Μεξικανών είναι ο Σέζαρ Σάβες από το κίνημα των εργατών υγής που πετυχαίνει να θεμελιώσει καλύτερους μισθούς, αναγνώριση των σωματείων και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Τέλος, χωρίς να αναφερθώ στα άλλα δύο κινήματα, πρέπει να σημειώσουμε ότι στη δεκαετία του 60 είναι η πρώτη φορά που βιώνουμε που αρχίζει και διαφαίνεται ένα πράσινο κίνημα, ένα οικολογικό κίνημα, το οποίο θα εκτιναχθεί πολύ από τη δεκαετία του 70 και μετά.
Και βεβαίως πρέπει να σημειώσουμε και το κίνημα των Native Americans, των, ναι, ακριβώς. Οι οποίοι μέχρι τη δεκαετία του 1960 είχαν αναγνωρισμένοι ως εθνική, ως μειονότητα, εν πάση περιπτώσει, το χαμηλότερο εισόδημα, τη μεγαλύτερη ανεργία και το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής. Τα αιτήματά τους μέχρι και σήμερα υπάρχουν, ακόμα και σήμερα οι οργανώσεις τους ζητούν μεγαλύτερη αυτονομία και επαναφορά της γης, η οποία κάποια στιγμή στερήθηκαν. Τελευταίο σημείο, νομίζω είναι αρκετά υποσχόμενο. Ναι. Τελευταίο σημείο. Ουσιαστικά η μάχη για τα κοινωνικά δικαιώματα αρχίζει, παρότι αφήνει τις παρακαταθήκες στο κοινωνικό υπόστρωμα, ειδικά των Μητροπόλεων και των ΗΠΑ, αρχίζει και κεντρικά συνθλίβεται με την άνοδο και την επικράτηση του φιλελευθερισμού στις ΗΠΑ. Η οικονομική κρίση που ξεσπάει στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και αρχίζει και πυροδοτεί μια αντίστροφη πορεία ως προς τα κοινωνικά δικαιώματα και την επικράτηση σε οικονομικό επίπεδο του νεοφιλελευθερισμού, αλλά σε πολιτικό επίπεδο του νεοσυντηρητισμού, του ρικανισμού δηλαδή, βάζει στο στόχαστρο τα κρίσεις των προηγούμενων δεκαετιών, το επίδομα της οικονομίας, το welfare, τους μαύρους οι οποίοι γκρινιάζουν υπερβολικά και διαλυνύουν το κοινωνικό ιστό, προτάσσοντας πλέον όχι τον ρατσισμό αλλά την αχρωματοψία, η οποία σε δεύτερο επίπεδο οδηγεί στο ρατσισμό προφανώς, γιατί κλειδώνει μια δεδομένη σχέση εκείνη τη στιγμή. Και βεβαίως και τους φοιτητές, τους τεμπέληδες, τους άνθρωπους, τους αξίριστους, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει δεν στρώνουν όλο τους κάτω να δουλέψουν, ενώ θα έπρεπε. Φυσικά βεβαίως, όπως αποδεικνύεται και στις επόμενες δεκαετίες, στην εξέγερση στο Λος Άντζελες το 1992, αλλά και στις εξεγέρσεις τις πρόσφατες των τελευταίων 2-3 χρόνων, οι ρίζες οι οποίες έχει αφήσει η κληρονομιά των μαύρων πανθύρων και γενικότερα των κοινωνικών δικαιωμάτων, είναι σαφής δηλαδή αναφορά, έχει σημασία μετά από 50 χρόνια ότι αναφέρεται κάποιος σε έναν αγώνα ο οποίος θεωρητικά έλειψε πολιτικά το 1975, ας πούμε. Εντάξει. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και είναι τεράστια παρακαταθήκη. Αυτά ήθελα να πω και στη συνέχεια να δούμε και λίγο.